Μίτσο Μπατζόγλυνο μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε? Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μποντζόρνο, μποντζόρνο. Καλά ρε φίλε, καλά. Θα πάμε στα δικαστήρια? Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Εγώ εκεί ήμουν χθες. Έτοιμος ήσουν? Για άλλο λόγο. Περίμενα, πας και χτύπησε κανένα τηλέφωνο. Στον ΠΑΟΚ πρέπει να πω ότι αναρωτιούνται, δεν ξέρουν για ποιο λόγο έχουμε αυτή την ένταση. Γιατί έχει προηγηθεί και η προηγούμενη επίθεση του Παναθηναϊκού με αφορμή τον Καπέλα και τον υπεύθυνο του ΒΑΡ πριν από λίγες ημέρες, mm-hmm. και εκεί χωρίς λόγο. Τώρα αυτό πάλι με τον Λουτσέσκου για πράγματα τα οποία έχουν υποθεί εδώ και πολύ καιρό και δεν δείχνουν να έχουν κάτι. Όχι εδώ και πολύ καιρό. Στον τέρμπι το μεταξύ τους υπόθηκαν πάλι. Ναι, στην τελευταία αφορμή. Απλώς λέει ότι το εξώδικο γράφει και δηλώσεις. Ναι, αλλά τις μαζεύει όλες. Πάντα έτσι γίνεται στα εξώδικα. Ναι. Δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο. Γι' αυτό και συνιστούν ψυχραιμία. Γιατί είμαστε σε μια φάση όπου ανοίγουν τα γήπεδα και νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να δημιουργηθούν εντάσεις και να ξαναβρουν ευκαιρία να μας κλείσουν τα γήπεδα. Υπερασπίζουν τον προπονητή και λένε ότι με εμάς τα βάζετε, εμείς θα είμαστε απέναντι για ό,τι και αν γίνει στο δικαστήριο ή οπουδήποτε. Τώρα πραγματικά δεν ξέρω, περιμένει κάποιος να καλέσει ο Λουτσέσκου να πει, πέρα από το λάθος που έχει γίνει στο εξώδικο όπου αναφέρονται στο τελικό του 21, όπου mm-hmm. έπαιξε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, και τους ζητάνε για εκείνα να καλέσει. Γι' αυτό δεν ξέρουν τι μπορεί να συμβεί, ποιο είναι το νόημα όλων αυτών των... Νομικό είναι το θέμα. Στέλνετε ένα εξώδικο, το ζητάς αυτό, ξέρεις ότι 9-10 φορές... Βάλε ένα φρένο, του λέει ουσιαστικά. Μη μας δες κλέφτες σε κάθε μάτς. Το επόμενο είναι ότι κάνεις μήνυση. Νομικό είναι τελείως. Δηλαδή οι δικηγόροι το σχηματοποιούν αυτό, να το πω έτσι. Μα μπορεί να έχει συνέχεια. Τι εννοείς? Και ο Παναθηναϊκός πέρυσι είπε, μας έκλεψε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Θα στείλει εξώδικο η ΑΕΚ και τι θα γίνει? Θα ανακαλέσει ο Παναθηναϊκός ή θα πάει στο δικαστήριο να το αποδείξει? Ναι. Δηλαδή δεν έχει νόημα, δεν έχει ουσία. Είναι άλλο αυτό που λες. Είναι άλλο αυτό που λες. Ναι. Όχι, λέω παράδειγμα. Αλλά εάν η ΑΕΚ έκανε μήνυση, ναι, θα έπρεπε να πάει ο Παναθηναϊκός στο δικαστήριο. Ή να το αποδείξει. Ή να το αποδείξει. Ο κύριος Κούγιας το λέει 3 φορές την εβδομάδα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι. Ποιος να επιδράσει και τι να ζητήσει και τι να πει. Εντάξει, από την άλλη μεριά όμως. Τίποτα δεν γίνεται. Από την άλλη μεριά όμως. Θα φας ένα πρόστιμο αν θέλεις ειδικής υπόθεση. Πρέπει να παραδεχτούμε και όλα παιδιά ότι μπορεί η μία. Από τα αρμόδια όργανα έχει κρυθεί. Δεν έχει κλειστεί για κάτι που έχει πει. Και αυτό, άρα αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τι. Ότι πρέπει να λέει σε κάθε μάτς κλέφτη κάποια ομάδα. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όχι, δεν μπορεί να λέει ότι θέλει, Δημήτρη. Τα όρια του νόμου. Μα προφανώς τα ξεπερνάει εσύ, Δημήτρη, εδώ. Μα σου λέω ότι τα όρια του νόμου τα ξεπέρασε και ο Παναθηναϊκός πέρυσι. Σωστά. Που είπε ότι μας έκανε το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν είναι η έκφραση αυτή, λέγεται. Λέγεται. Και δεν προκαλεί αντιδράσεις στα δικαστήρια. Είναι παράξενο. Αλήθεια. Λέω ότι είναι παράξενο. Ναι, μωρέ, εντάξει, θέλω να πω. Δεν είναι συνηθισμένο βασικά. Όχι, δεν είναι παράξενο. Δεν είναι συνηθισμένο. Ως έκφραση. Ναι. Ως αντίδραση να προειδοποιήσεις και να απειλήσεις με δικαστήριο, είναι λίγο τραβηγμένο. Και επαναλαμβάνω ότι ακολουθήθηκε και από μια άλλη επίθεση του Παναθηναϊκού πριν από λίγες ημέρες, πάλι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί δεν έχει γίνει κατανοητό για ποιο λόγο έχει σηκωθεί έτσι αυτή η ένταση μεταξύ των δύο ομάδων. Στο τέλος, πράγματι, νομίζω ότι οι πιο πολλοί συμφωνούν ότι πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία, έχουν να γίνουν πολλά παιχνίδια. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος να σηκωθούν οι τόνοι. Στο τέλος ο ΠΑΟΚ λέει ότι εμείς τον προπονητή μας τον ανανεώνουμε, δηλαδή αν κάποιος αμφιβάλλει, αν το στηρίζουμε, αν υιοθετούμε, εμείς τον ανανεώνουμε για άλλα 3 χρόνια. Mm-hmm. Αυτή είναι η στάση μας απέναντι στον προπονητή μας. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη που του δείχνουμε. Και το επίσης άλλο που βγαίνει από τον ΠΑΟΚ, ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι και να υποθεί, δεν βλέπουμε τίποτα άλλο πέρα από το επόμενο παιχνίδι. Mm-hmm. Αυτό μας καίει, αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν πρέπει να ξεφύγουμε ποτέ από την έννοια του επόμενου αγώνα που είναι πάντα ο πιο σημαντικός. Για τον επόμενο αγώνα στο Περιστέρι είναι έτοιμος ο Σαμάτα, είναι διαθέσιμος. Δεν έχει μπει ακόμη ο Βιερίνια. Ο Εκόνγκ παίζει σήμερα πάλι με την Ιγυρία παιχνίδι με την Αγκόλα. Και ο νεαρός Αντρέ Ρικάρντο ευτυχώς γλίτωσε το κάταγμα. Έχει μια κάκωση, βεβαίως ο Αντρέ Ρικάρντο. Και πολύ για το παιδί αυτό, για την ομάδα. Ναι, ναι. Δηλαδή, να μην πάθει ζημιά το παιδί και μείνει πάρα πολύ πίσω. Ναι. Ευτυχώς δεν έχει κάποια σοβαρή ζημιά. Μάλιστα.
Κάτι και άλλο. Φυσικά και ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ότι κατά πάσα πιθανότητα πάμε για ημιτελικό κυπέλου. 14, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 14 Φεβρουαρίου. Τι ωραία. Κοίταξε, αυτό είναι και το δίκαιο. Όλοι. Αυτό είναι και το δίκαιο, να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Και νομίζω ότι το συζητάνε όλοι αυτό. Γιατί θα γινόταν το ένα μάτς με κόσμο και το άλλο χωρίς κόσμο. Άσχετα με το πώς έχει οριστεί η έδρα. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι θα ήταν άδικο. Οι συνθήκες ίσες. Και επιτέλους να ζήσουμε πραγματικό ποδόσφαιρο και τώρα, όχι το οποίο ζούμε. Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, Δημήτρη, με αυτή την αλλαγή στο κύπελο, πώς διαμορφώνεται? Είπαμε 11 του μήνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ, 14 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 18 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, και αν πάει 21 δεν θα πάει. Θα πάει Μάρτι. Μπράβο, δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Μπράβο, Μιχάλη. Αν το σκεφτούμε λοιπόν έτσι... Δεν το έκανα Μιχάλη, είσαι. Είναι ζόρι. Ναι. Καλά το λέει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Δεν βλέπουμε... Δηλαδή άμα το δεις έτσι τα χάνει. Είναι μόνο ατρόμητος αυτό. Σωστό. Και μετά είναι το επόμενο. Ναι. Γιατί πραγματικά το ζόρι έρχεται Ευρώπη, έρχονται play-off, ένας χαμός γίνεται. Δεν μας απασχολεί, δεν το βλέπουμε, μόνο ατρόμητος και μετά το επόμενο. Μάτς το μάτς. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία. Χαίρετε. Καλά. Γεια σας. Λοιπόν.